έχει καταθέσει μια πολύ σημαντική και σοβαρή πρόταση που αφορά την ηλεκτροδότηση με ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά για τα νοικοκυριά. Και επειδή γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το κόστος είναι απαγορευτικό για πολλούς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και επιχορήγηση, πρέπει να πληρώσει ακόμη 7-8 χιλιάδες. Κάνει την πρόταση λοιπόν η ΑΕΚ να γίνεται με δόσεις που θα καταβάλλονται από τους καταναλωτές που θέλουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στην ΑΕΚ μέσω του λογαριασμού του ρεύματος. Πάμε στη Χριστίνα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πρόταση της ΑΕΚ. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να δώσουμε λεπτομέρειες για το λόγο ότι επεξεργαζόμαστε βασικά κάποια σχέδια με στόχο την πράσινη μετάβαση. Ο στόχος μας σίγουρα είναι η μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΑΕΚ, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να ασκεί κοινωνική πολιτική. Εν τούτη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ως μη κρατικός οργανισμός δημοσίου δικαίου, προσπαθεί και στηρίζει την κοινωνία, όπως για παράδειγμα με τις ευκολίες πληρωμής που προσφέρει στους συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να πληρώνουν τον λογαριασμό τους. Έτσι, επεξεργαζόμαστε κάποια σχέδια με στόχο την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Τώρα, θα πρέπει να τεθούν κάποιες προϋποθέσεις. Μας είπατε ότι είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά κάποιος, φαντάζομαι, θα πρέπει να είναι φερέγγυος για να το δει, γιατί μιλάμε για ένα ποσό των 7 με 8 χιλιάδων, ίσως και περισσότερα, εξαρτάται, που θα πρέπει να αποπληρώσει ο άλλος με δόσεις, έτσι. Άρα θα υπάρχουν κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις, κυρία Παπαδοπούλου. Κάποια κριτήρια, αλλά είμαστε ακόμη στο στάδιο επεξεργασίας, άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Μάλιστα, κατανοητό, κύριε Παπαδοπούλου. Ωστόσο, επειδή αυτό έχει γραφτεί και βγει και προς τα έξω, αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε ότι δεν είναι και σωστό εκ μέρους σας να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι ακόμη συμφωνημένες. Εν τούτης, όμως, δεν διαψεύδεται το ενδεχόμενο ότι η ΑΕΚ σκέφτεται να εισηγηθεί τοποθέτηση φωτοβολταϊκών με δόσεις. Αυτό είναι το δεδομένο, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, θα υπάρξει και συμβολή της κυβέρνησης. Δηλαδή, το έχετε προτείνει, έχετε εξηγήσει το σκεπτικό σας στην κυβέρνηση, σαν ιδέα, χωρίς να μπείτε σε λεπτομέρειες, φαντάζομαι. Ό,τι κάνουμε είναι πάντοτε σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, να λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Και πότε υπολογίζετε αυτό το σχέδιο, κυρία Παπαδοπούλου? Δεν έχουμε ένα ακόμη χρονοδιάγραμμα για να σας δώσουμε. Μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες, κάτι πιο χειροπιαστό, θα μπορέσουμε άμεσα να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ναι, φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρξει και μια διαβούλευση με αυτούς που εγκαθιστούν τα συστήματα και με την κυβέρνηση. Και έχετε ορίσει κάτι, πότε, μια συνάντηση, κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε πρώτο στάδιο? Δώστε μας κάτι παραπάνω. Να επαναλάβω πως είμαστε ακόμη στο στάδιο επεξεργασίας του σχεδίου. Άρα θέλουμε λίγο χρόνο για να μπορούμε να μιλούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Σίγουρα η προτεραιότητα μας είναι η απεξάρτησή μας από τα υγρά καύσιμα και η μετάβασή μας στην πράσινη ενέργεια. Λοιπόν, μαζί με αυτό, κύριε Παπαδοπούλου, που μας επιβεβαιώσετε ότι η ΑΕΚ σκέφτεται τρόπους να παρέχει τα φωτοβολταϊκά στους καταναλωτές της με δόσεις, θα έρθουν και άλλα σχέδια τα οποία επεξεργάζεστε. Το θετικό είναι ότι η ΑΕΚ, αν και δεν ασκεί κοινωνική πολιτική, όπως πολύ ορθά μας έχετε πει, βρίσκει τρόπους ούτως ώστε να βοηθήσει τον κόσμο μέσα από κάποια σχέδια. Ίσως από Σεπτέμβρη να τα δούμε, να τα συζητήσουμε, θα έχουμε άπλετο χρόνο. Κάντε λίγο γρήγορα, κύριε Παπαδοπούλου, ωστόσο, γιατί νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν όντως ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Τώρα, να πάμε λίγο και στα προβλήματα στο δίκτυο. Χθες το βράδυ, εδώ στην περιοχή του Αρχαγγέλου, είχαμε μια βλάβη, έμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες οι περιοχές του Στροβόλου, κυρία Παπαδοπούλου. Όντως, ψες, είχαμε μια βλάβη που επηρέαζε εκεί και το σταθμό σας. Ήταν μεγάλη η περιοχή που επηρεάστηκε, ήταν λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στο υπόγειο καλώδιο. Διήρκησε περίπου 3-3,5 ώρες. Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία του κόσμου που επηρεάστηκε ψες. Δυστυχώς είναι απρόβλεπτα αυτά. Τα συνεργεία ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Καταβάλλονταν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη αποκατάσταση της βλάβης. Έχει σημασία βέβαια ο χρόνος
αποκατάστασης εξαρτάται από το πόσο σύντομα θα μπορέσει το συνοργείο να εντοπίσει το σημείο της βλάβης. Mm. Άρα γίνεται τμηματικός έλεγχος, απομονώνονται τα κομμάτια τα οποία δείχνουν πως δεν έχουν βλάβη, δίνουμε εναλλακτικά τροφοδοσία και προχωρούμε στο επόμενο κομμάτι. Είναι δυστυχώς οι μέρες αυτές με εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες, που οι ψηλές αυτές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια, τα υπόγεια καλώδια που υπάρχουν στις πόλεις, δυστυχώς ορισμένες φορές λόγω συστολής και διαστολής που παρουσιάζεται στο δίκτυο, στο υπόγειο δίκτυο, οι ενώσεις που βρίσκονται στα υπόγεια καλώδια κάποτε υποχωρούν, δηλαδή σπάζουν. Γι' αυτό και παρατηρείται αμέσως η διακοπή στην παραγωγή. Εδώ, ναι, όπως τώρα σκέφτομαι τα λάστιχα μέσα στα χωράφια όπου υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες, πόσο εύκολα σπάζουν και τρυπάνε μέσα στο καλοκαίρι. Σκέψου τώρα, όταν βράζει άσφαλτος και που έχουμε υπόγεια καλώδια, τι γίνεται εκεί με υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, μας κάνατε τις σαμποτάζ χθες βράδυ στην ενημέρωση του Δελτίου Ειδήσεων, κύριε Παπαδοπούλου, οπότε μας χρωστάτε μια πρώτη ενημέρωση για το σχέδιο αυτό με δόσεις για τα φωτοβολταϊκά, για να πάμε μπάτσι. Λοιπόν, τώρα, κυρία Παπαδοπούλου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη σε εξέλιξη της ΑΕΚ? Όχι, ευτυχώς. Είχαμε μια βλάβη δυστυχώς το πρωί, δίρκησε 2 ώρες, σε επηρέαζε περιοχή εδώ Λευκοσίας, Λεωφόρο, Λεμεσού, Παλιοστρόβολο, Δασούπολη, αλλά έχει επιδιορθωθεί. Γύρω στις 10.30 όλοι πλέον είχαν ρεύμα. Είχατε και μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για τη Βερίνγκαν, η οποία αναβάλλεται, κύριε Παπαδοπούλου. Ακριβώς. Οι εργασίες οι προγραμματισμένες, εάν και εφόσον μπορούν να αναβληθούν, τις αναβάλουμε. Διότι παρακολουθούμε και εμείς τις ανακοινώσεις για κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όταν μπορούμε να τις αναβάλουμε για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μάλιστα. Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε κάνατε πολύ. Κάνατε και γέφυρα για τον επόμενο καλεσμένο με τις κίτρινες.